Επιτίθη οι προσποιούμενοι ότι κάνουν ψεκασμούς λόγω κορονοϊού, εξαπάτησαν ηλικιωμένη γυναίκα από το ψυχικό και τις άρπαξαν τις οικονομίες της. Μέσα, είστε μέσα στο δωμάτιο, φιούξε το μαξιλάρι, έβγαλε το φάκελο και πήρε τα λεφτά, πήρε τα λεφτά από τα φόλια. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα με την ίδια να μην μπορεί να πιστέψει το κακό που τη βρήκε. Εγώ κοιμόμουν ακόμα. Χτύψε, ξύπνησα. Λέω ποιος είναι, αυτή δεν μιλά. Πιάνω και γονείς μπόρτα. Και με λέει, τώρα θα έρθουν να ραντήσουν, τα λεφτά να τα πάρουμε, για να μην γίνουμε σκόνη, από το φάρμακο. Και εγώ τα είχα πιάσει το μαξιλάρι μου και πιάνει αυτή, βγάζει από το μαξιλάρι που κάλυμα πάν και τα βάζει μέσα. Αυτή η ίδια. Και εγώ τι είχα ζήμαν και πάρτα τα χέρια και πάρτα να έχει τα στα χέρια. Μέχρι η ίδια να πάει σε διπλανό δωμάτιο, η απατεώνας πήρε τα λεφτά, έβγαλε το τηλέφωνο από την πρίζα και το έβαλε στα πόδια. Τα λεφτά ξυλών και συμπρίζει στα τηλέφωνα μου όλα και σκόνται και φεύγει. Βγαίνω εγώ αδειό, αυτή έφυγε, δεν ήταν. Ένα γαλάζιο αυτοκίνητο είχε. Πόσα άτομα ήτανε? Δεν ξέρω, δεν είδα, ούτε το αυτοκίνητο είδα. Η γειτόνισσα του είδε, η γαλάζια αυτοκίνητο, λέει. Πόσα άτομα ήταν μέσα, πόσα ήρθαν? Ένα, μια γυναίκα ήρθε, μια χοντρή γυναίκα, με τα μαύρα και γυαλιά φορούσε. Την εξαπάτησαν, μπήκαν μέσα, προφανώς ότι ήταν από το Δήμο, από την περιφέρεια, για να ψεκάσουν για κορονοϊό. Μπήκαν μέσα, μια κυρία θα την έλεγα, δεν είναι η κυρία αυτή. Ηλικιωμένη. Μια γυναίκα, μια γυναίκα μπήκε μέσα με την πρόφαση ότι θα σας ψυκάσουν, θα σας κάνουν χωρίς να φοράει μάσκες, χωρίς στολές, χωρίς τίποτα. Δεν το αντιλήφθηκε η κυρία και την είπε ότι με τον ψυκασμό που κάνουμε τα λεφτά αλλοιώνονται. Πάρτα καλύτερα να μην πάθουμε ζημιά. Μετά τα πήραν από εκεί και την κουπανίσανε. Η ηλικιωμένη τα έβγαλε δηλαδή από το σημείο που τα φύλαγε? Ναι, τα έβγαλε από το σημείο που τα φύλαγε. Τα άφησε κάπου? Τα άφησε κάπου και πήγε στην τουαλέτα. Τα άρπαξαν η κυρία αυτή και έγινε Λούις. Καπνός. Βέβαια. Μετά έβγαλε, δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο? Όχι, είχε ξυλώσει και την πρίζα από το τηλέφωνο και δεν μπορούσε να πάρει πουθενά. Όταν η άτυχη γυναίκα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έβαλε τα κλάματα καθώς της πήρανε όλες τις οικονομίες της. Άρχισε να κλαίω, να πιάνω, πήρε την αστυνομία, πήρε τη γατέρα μου. Πόσα λεφτά ήτανε? Κάνα 1500 μπορεί να ήταν και πιο λίγα, δεν ξέρω πόσα ήταν. Οι οικονομίες σας ήταν αυτές, ναι, ό,τι είχατε και δεν είχατε? Είχα, αυτά είχα και είχα και ψηλά. Σε ένα άλλο πορτοφόλι, δύο πορτοφόλια και τα δύο τα πήρε τα πορτοφόλια. Και το να είχα τα 1000 ευρώ και στα άλλο είχα 200 ευρώ για να τρώω. Και πάρετε το μεγάλο το πορτοφόλι και κρύψτε το. Τέλος, ο πρόεδρος σημείωσε ότι θα ενημερώσει και τους υπόλοιπους κατοίκους για να μην την πατήσει κάποιος άλλος. Όσο είναι καλά, δεν την πειράξαν από ό,τι μας λέει. Τώρα μόνο τη στεναχώρια που πέρασε, και αυτό το λέμε 100 φορές, το λέμε και η αστυνομία το λέει και όλοι το λένε. Μην βάζετε άγνωστους ανθρώπους, μην ανοίγετε, μην κάνετε. Πρέπει να γίνει κάποιο μάθημα σε όλους τις γυναίκες και σήμερα έχω και σκοπό να φωνάξω και στην κοινότητα να μην ανοίγουν οπουδήποτε, σε αγνώστους. Να ελέγχουν πρώτα. Να ελέγχουν βέβαια, να παίρνουν κάποιο δικό τους αν είναι μόνοι τους. Κάποιον γείτονα, κάποιο δικό τους άτομο που είναι κοντά και να έρχεται και εκείνο μαζί. Και να ξέρουν και τους λόγους, γιατί υπάρχουν αρκετοί λόγοι που προφασίζονται. Έτσι ακριβώς τώρα, πότε ήρθαν, ψέκασαν για κορονοϊό, σε σπίτια, σε αυτά, αν δεν πληρώσεις, αν δεν κάνεις εσύ ο ίδιος τις ενέργειες. Από μόνοι τους δεν έρχεται κανένας από μόνος του. Θα τους ενημερώσω να μην ανοίγουν, να μην κάνουν άλλη ενέργεια χωρίς να ειδοποιούν κάποιο δικό τους άνθρωπο. Ήρθε και αστυνομία? Βέβαια και αστυνομία. Ήρθε, πήρε και αποτυπώματα στην πόρτα. Και γυρνούσε και μέσα στο χωριό. Ευχαριστώ.
Μόλις το έμαθα κι εγώ, έκανα μερικές βόλτες, μήπως δω αντιληφθώ. Α, γιατί κάνατε με περιπολίες με τους κατοίκους εδώ. Ναι, εγώ ειδικά μόνος μου γερνούσα μέσα στο χωριό, μήπως αντιληφθώ, γιατί μετά ήταν σε SMS στο Messenger και το διάβασα και λέω, για να δω, πέρασα και από εδώ, έκανα σε όλο το χωριό περιπολία. Δεν, άφαντη. Άφαντη, από τις 11 η ώρα, εγώ όταν το έμαθα ήταν 12.30, μία παρά. Από εδώ και πέρα... Να προσέχετε. Προσέχω, άμα ζαλιστώ, κοιμούμαι και ζαλισμένη είμαι και την ώρα και εγώ γιατί πήγε και άνοιξα, γιατί πήγε και άνοιξα. Ψέγω μέχρι σε 6 ώρα κάθομαι και έκλαιγα. Ύστερα και μου πήρε ύπνος. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και πριν από λίγους μήνες στο χωριό Αντιφίλιππη του Δήμου Παγκαίου. Τα πήρε και έφυγε έτσι απλά. Από πάνω κάτι βγήκανε κάτω, λέγει θα πάνε να φέρουν τη σφραγίδα. Εδώ είχε το αυτοκίνητο. Εγώ το αυτοκίνητο δεν το είδα καθόλου γιατί δεν βγήκα. Μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, έφυγε. Εκείνη την ώρα εγώ λέω, αχ, λέω, μας κλέψαν. Πηγαίνω εδώ στο γείτονα και το φωνάζω τον Γιώργο. Λέω, Γιώργο, λέω αυτό και αυτό μας έκλειμε. Λέει, πότε, να, τώρα λέει, φύγει το αυτοκίνητο κάτι φορά. Ήρθε η αστυνομία, ειδοποίησατε τις αρχές. Ήρθε η αστυνομία, αλλά την ώρα που ήρθε η αστυνομία, είχε φύγει. Έγινε πουλή. Μάλιστα. Και τα πήρε και έφυγε και δεν μας άφησε τίποτα. Ό,τι λεφτά είχα και εγώ το χαϊβανάκι. Είχαμε λεφτά, τα πήρε και τα λεφτά, τα έδωσε πειραγιά. Πληρώθηκα προχθές τη σύνταξη. Πάντα λεφτά. 800 ευρώ, 900 ευρώ. Ένα χιλιάρπο ήταν.